Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο καινούργιο μας βίντεο. Σήμερα εμείς θα λείπουμε από το σπίτι μας για ολόκληρες 48 ώρες για να μείνουμε στο ξενοδοχείο με την καλύτερη βαθμολογία στην περιοχή μας και στο ξενοδοχείο με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην περιοχή μας. Και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τέλεια και στα δύο. Στο πρώτο ξενοδοχείο που θα μείνουμε η διανυκτέρωση κοστίζει 800 ευρώ, ενώ στο δεύτερο ξενοδοχείο η διανυκτέρωση κοστίζει μόλις 150 ευρώ. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να ξεκινήσει αυτό το challenge και το πρώτο ξενοδοχείο το οποίο θα μείνουμε έχει βαθμολογία 5 αστερών. Φυσικά μιλάμε για το Isla Brown Corinthia by Hilton, το οποίο είναι παραθαλάσσιο, έχει φοβερή πισίνα και είναι βραβευμένο για το υπέροχο design του. Φτάνουμε. Πώς νιώθεις? Ανυπομονούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λατρεύουμε τα 5 star. Το πάρκινγκ για τους ένοικους στο ξενοδοχείο. Στα 5 μέτρα στα αριστερά μας χέρια, κυρία. Λοιπόν, πολύ περίεργο. Το πάρκινγκ είναι εξωτερικό, είναι πολύ μακριά. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Θα κουβαλάς τις άντες τόση απόσταση για να μπεις? Αυτό για πεντάστερο σίγουρα είναι μείον. Ωραίο κτίριο. Και αυτό που λατρεύω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ είναι ο κήπος πως τον έχουν διαμορφώσει. Αυτό δεν υπήρχε και κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι. Πολύ ωραίο λόμπι από δεξιά και ένα φοβερό μπαρ με θεά τη θάλασσα. Το λόμπι είναι από αριστερά. Μόλις ήρθατε. Μόλις ήρθατε. Καλώς ορίσατε. 20 minutes later. Παιδιά, τελειώσαμε την πρώτη επαφή με το ξενοδοχείο και μας δώσανε ένα φάκελο με όλες τις πληροφορίες. Μας δώσανε και 4 καρτούλες για να παίρνουμε τις πετσέτες για τη θάλασσα κτλ. Μας δώσανε επίσης βραχιολάκια για λόγους ασφαλείας να φαίνεται ότι είμαστε ένοικοι του ξενοδοχείου. Και το πρόγραμμα για το πότε δουλεύουν τα εστιατόρια το πρωινό. Το δωμάτιο δεν είναι ακόμα έτοιμο, θα μας ειδοποιήσουν. Το έχουν βάλει σε προτεραιότητα να μπούμε πρώτοι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας μέχρι το δωμάτιο να ετοιμαστεί. Και παιδιά, βέβαια, βρισκόμαστε εμείς σε εγκαταστάσεις στο ξενοδοχείο και Άρτεμις είναι πολύ θαραλέα και κάνει gym. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος εδώ πέρα. Εδώ απολαμβάνουμε τη θέα στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Εδώ πέρα εμείς έχουμε διάδρομο, ένα παιδί κάνει διάδρομο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνεις εδώ πέρα. Θα κάνουμε τώρα ή θα πάμε στη πισίνα τελικά? Λοιπόν, ξέρεις, μου είπανε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχει 24 ώρες το γυμναστήριο ανοιχτό. Αλλά προς το παρόν θα τα αφήσω, προτιμώ την πισίνα με το κόστος του γυμναστήριου. Και μετά το γυμναστήριο, λίγο λιποδιάλυση με φυσική σπιτική λιμονάδα. Πολύ ωραία ιδέα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό σε κανένα άλλο πεντάστερο. Νομίζω είναι νερό. Μπράβο. Εδώ μπορούμε να βρούμε και σάουνα και μπορούμε να βρούμε και χαμάμ. Τώρα τρέχουμε τα 5 star. Και τώρα πάμε παραλία. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε παπούτσια. Όντως. Φοράμε όλοι παπούτσια. Αυτή είναι μόνο πισίνα που έχει. Μία μεγάλη, μία μικρή. Αυτή είναι η πισίνα μόνο. Είναι λίγο μικρή. Λίγο μικρή, είναι μικροσκοπική για παιδαστέρων. Παιδιά, γίνεται χαμός, θα σας δείξω από μακριά, γίνεται χαμός. Η πισίνα πολύ μικρή. Ξενοδοχείο μεγάλο, πισίνα μικρή, ο ένας πάνω στον άλλον. Πω, δεν μου έρχεται καν να πάμε εκεί μέσα. Εγώ πιστεύω μας. Πάμε παραλία. Ναι. Πάμε παραλία και σε ελπίζουμε θα βρούμε εκεί κάπου να κάτσουμε. 15 minutes later. Παιδιά, προσπαθούμε να βρούμε θέσεις, δύσκολα. Πληρώνω 4 στέγια ένα δωμάτιο για μία μέρα για 5 αστέρων. Δεν έχει ξαπλώστρε ούτε στην πισίνα ούτε στην παραλία. Πρέπει να δώσει τη μάχη ξαπλώστρα όπω βλέπουμε στα βίντεο. Αλλά εντάξει, εδώ μου φαίνεται παράτερο γιατί έχει πάρα πολύ χώρο. Κάτσουμε εδώ κάτω από το δεντράκι. Εντάξει. Λοιπόν, ή θα ψηθούμε στον ήλιο, θα πάθουμε μια φαρμακηλίαση. Θέλετε να πάμε σε αυτό εκεί? Στην άλλη παραλία. Και αυτό. Εγώ αρχίσα να σκέφτομαι πώς να πάμε στο ξενοδοχείο που έχει χαμηλότερες κριτικές. A little longer than a few minutes later. Ο παπάς κουβαλάει μόνο στο καρέκι. Δεν μπορούμε να βρούμε, να το φτιάξουμε μόνοι. Μόνοι μας θα φτιάξουμε. Και είναι τα πουτάκια. Μου φαίνεται ότι ζούμε περιπέτεια 5 αστέρων. Σέρβις 5 αστέρων. Κουβάλα, Αλέκο, κουβάλα. Μήπως θα βρούμε προσλαβούν. Οκ, okay. Πολύ ωραία παιδιά. Μας προσέχουν στο ξενοδοχείο. 15 minutes later. Μας φέρανε τα ποτά μας. Παιδιά, παραγγείλαμε μοχίτος χωρίς αλκοόλ, να υπενθυμίσω. Όπως κάνουμε πάντα στα αλκοόλ. Μπορείς να πεις την αλήθεια. Δεν το εσπρέσο. Τώρα... Αλλά έχει γάλα. Πώς γίνεται αυτό? Μου έχεις πάρει καπουτσίνο εσπρέσο. Φρέδο εσπρέσο μέτριο είπα. Και ένα φρέδο καπουτσίνο. Εντάξει, ούτε το καφέ. Δύο καφέδες και δύο μοχίτο, παιδιά, είναι 38 ευρώ.
Και δύο νεράκια. Σωστά. Μετά από περίπου μία ώρα, παιδιά, επιτέλους βρήκαμε την ξαπλώστρα. Εδώ είμαστε. Θέλετε να πεθάνετε, δεν θα φύγουμε από εδώ. Τα κατάφερες, μωρό μου, βρήκες τις απλώστρες. Ναι, παρακαλώ, καθίστε. Και στην αγαπημένη μου θέση, στον ήλιο. Για το βράδυ το φόρεμα που δεν σιδέρωσα στο σπίτι και είπα να δώσω. Ναι. Δεν έχουν υπηρεσία. Θα το σιδερώνετε μόνοι σας. Έχουμε τουλάχιστον σίδερο. Έτσι είπανε, έχουμε steam, θα δούμε. 2 hours later. Ήρθε η ώρα για το check-in, πάμε να δούμε το δωμάτιό μας, επιτέλους, υπομονώ. Είστε έτοιμοι όλοι να μάθετε το δωμάτιο στο καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής μας? Yeah! Omidji! Omidji! Oh my god! Έχουμε θέα! Έχουμε τρομερή θέα τη θάλασσα, παιδιά! Πού είναι? Πού την από, εκείνη, από εκεί φαίνεται καλύτερα. Από εκεί φαίνεται καλύτερα. Πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα τι παίζει. Λοιπόν, ωραίο σαν τραπεζάκι. Ό,τι πρέπει είναι μαρμάρινο, φοβερό. Έχει πολύ ωραίες σίκες για βαλίτσες, για όλα. Θες εδώ, είναι καλύτερα από το δικό μας. Έχουμε κι εμείς τηλεόραση. Αχ, είναι τέλεια. Κοίτα να δεις, έχουμε και πόρτα. Δύο δωμάτια ξεχωριστά. Ωραία! Ναι, μην είναι διπλός καθρέφτης και μας κοιτάνε απ' έξω. Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Έφανάσου. Αχ, είναι ωραία. Να δω τη θεά. Έχει και σύντα πολύ ωραία γι' αυτό. Καθόλου άσχημα, παιδιά. Παιδιά, έχει πολύ ωραία θεά, βασικά. Έχουμε εμείς τραπέζι καρέκλες, παιδιά. Για το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, για σένα και για μένα. Δεν θέλουμε εμείς. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το κρεβάτι και είναι ξεχωριστά δωμάτια. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ω, έχουμε πίσω. Κάποια κλείνεται εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα ντουλάπες. Έχουμε και μπουρνούζια. Ωραία. Έχουμε και safe. Έχουμε safety box. Μήπως έχουμε και παντόφλες. Wow. Yes. Έχουμε παντόφλες. Μπαμπά. Παντόφλες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το δωμάτιο, παιδιά. Σου κάνουνε? Όχι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το μπάνιο είναι μήνυμα, είναι φοβερό όμως, γιατί κοιτάξτε, το πάτωμα γίνεται ντουζιέρα, ναι. Γίνεται αποχέτευση, έχει ένα καθισματάκι και όσους ανθρώπους χρειάζεται να κάτσουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ότι έχουμε και σαμπούνι και όλα που χρειάζεται, ένα ντουσάκι, δεν χρειάζεται να κουβαλάς τίποτα μαζί σου, σαμπούνι και τέτοια. Εδώ, τι έχουμε? Εδώ έχουμε μέχρι και ζυγαριά και εδώ πέρα είναι παράπονο. Ήρθαμε να χαλαρώσουμε, παιδιά, είστε πέντε αστέρων. Άμα δεν φάμε τον αυλαίωρα εδώ πέρα, πού θα το φάμε? Τι μας βάλετε ζυγαριά τώρα, μαχαίρι στην καρδιά. Έχουμε πολύ... Τι είναι αυτά, παιδιά, ο τοντόμπιτσες? Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ανοίξω, δεν ξέρω τι είναι. Για να δούμε, τι είναι. Μας δώσανε κάποιο λάθος δωμάτιο. Εντάξει, ποιος μοιάζεται, είναι καλό. Ποιο είναι το δωμάτιο, παιδιά? Μας σωστό δωμάτιο μας. Μήπως ήταν αυτή που ήταν προηγούμενη? Ναι, ναι. Γιατί να το άφησαν εδώ και να το έβαλαν μπροστά σε... Λοιπόν. Δεν ξέρω. Παιδιά, αρχώθηκα. Έχουμε οντόβουρτσα. Πάρα πολύ ωραία. Με μια μικρή κρεμούλα μέσα. Είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραία ιδέα. Εδώ θα σου πω. Στα θετικά είναι αυτό εδώ. Στα αρνητικά είναι, εντάξει, είστε πέντε αστέρων. Μας αφήσατε την προηγούμενη καρτέλα, ούτε καρτέλα έχουμε ούτε τίποτε. Εντάξει. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Είστε πέντε αστέρων ξενοδοχείο, παιδιά. Λοιπόν, δεν σου φτάνετε οι Vodovodovorts, δηλαδή ήθελε και καρτούλα, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, με είπαν Αναστασία. Πρώτα απ' όλα με είπαν Αναστασία. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου το όνομα, είναι υπέροχο. Αλλά είναι το θέμα μου ότι εντάξει, έπρεπε να το προσέξω. Ωραία. Εδώ έχουμε hand και boss και wash. Μ' αρέσει πολύ το δωμάτιο, αλλά τώρα η Αναστασία και ο άλλος δεν ξέρω ποιος είναι. Ωραία, τώρα δεν θα αφήσουμε να έρθουν, επειδή θα τους πούμε ότι ήρθαμε πρώτοι. Μπράβο. Ήρθαν και τα πράγματά μας, ανέβηκαν πάνω. Βγαίνει πολύ ωραία, έχουμε δύο ντουλάπες. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο και δεν έχουμε τόσα ρούχα. Ντουλάπες πολλές έχουμε. Επειδή ήρθαμε μόνο για 24 ώρες. Κουζίνα, ορίστε. Μικροκυμάτων, καφέδες, μ' αρέσουνε. Έχουνε και. Γαλατάκι. Γαλατάκι. Μόνο με γαλαπίνο. Πολύ ωραία. Καφέ. Μόνο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Σιρτάρια. Εδώ δεν ανοίγει. Ναι, δεν ανοίγει το δοκίμα. Όχι, ανοίγει. Ωoo! Να δούμε. Έχουμε τίποτα στο ψυγιάκι μας. Ομιτζί! Ομιτζί! Αλκοόιντ! Τι λες! Ωραία, εντάξει, έχουμε. Αν θέλουμε, τουλάχιστον να μην τρέχουμε. Αυτό. Καλή κίνηση. Πολύ ωραία. Ναι. Παιδιά, μ' άρεσε εδώ. Μπόιλερ, όποιος θέλει τσάι. Ωραία. Παιδιά, εμένα μ' άρεσε εδώ. Ναι, και εμένα μ' άρεσε και ήταν η ροχή της. Ωραία, βάζω. Έχουμε και ένα βάζω μέσα. Ωραία, ο χρυσός είναι η ροχή της κιόλας.
Όχι ότι να είναι, χρυσός! Σε παρακαλώ, χρυσό μου. Πολύ ωραίο το μαγείο. Είναι 5 αστέρων family room και είναι φοβερά σχεδιασμένο, μας άρεσε πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι. Εγώ αλήθεια σας λέω, το δωμάτιο αυτό παίρνει 5 αστέρια. Ναι. Τώρα τρεύουμε τα 5 star. Παιδιά, τώρα που είδαμε το δωμάτιό μας, ήρθαμε για να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλοίο το οποίο από πίσω έχει ένα φουσκωτό και σε πάει βόλτα και βασικά είναι τέλειο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι σαν αυτό εδώ το πράσινο. Αλέκο, τι σου βάλανε. Το έχω φέρει στα ωριά του. Είσαι σαν ο μεγάλος μπάμπουρας. Έλα. Πράσινος μπάμπουρας. Καλημέρα. Οχ, 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 οχ. Πάμε, κορίτσια. Και πάμε. Τα πάμε φοβερά και τα κορίτσια δεν φοβούνται. Κάποιες φορές και εγώ τα έχω δει. Γεια! Φοβόμαστε εμείς οι ίδιοι μπαμπάς! Έρχονται, έρχονται, παιδιά, έρχονται. Έχω τα κορίτσια μου που δεν φοβούνται τίποτε και ευτυχώς μπορώ και τα κάνω όλα αυτά. Σας άκουγα! Ειδικά το μπαμπά! Με κοροϊδεύουνε στάρες, αλλά δεν πειράζει. Εγώ μπήκα μέσα και έκανα άλλη μία ανάμνηση. Bucket list minus one. Later that same evening. Γυρίσαμε από τη θάλασσα, κάναμε water sport, κάναμε ωραία πράγματα και ντυθήκαμε, είμαστε κουκλιά, κοιτάξτε ομορφές, που να δείτε και τη μαμά, που να δείτε τη μαμά τι κουκλά είναι. Και ήρθε η ώρα να δούμε σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο. Το φαΐ τι λέει. Όντως, είναι το πιο σημαντικό παιδιά, αν το φαΐ είναι καλό, είναι καλό το ξενοδοχείο, δεν μπορώ, αγαπάω το φαΐ, οπότε αν είναι καλό το φαΐ, είναι όλα τέλεια. A few inches later. Παιδιά, είμαστε στο μπαφέ. Αγαπάω τα μπαφέ. Πάμε τώρα να φάω τα. Να πέσουμε τα μούτρα! Ψωμάκια, παιδιά. Πολύ ωραία φρουτάκια. Παιδιά, έχετε δει πόσο φαγητά ωραία υπάρχουν. Όντως, παιδιά, ωραία, να σας δείξω πρώτα εγώ τι πήρα. Λοιπόν, πήρα ένα ψωμάκι, πήρα βασικά πολλά. Νομίζω αυτές είναι κουταμπουκές, πήρα 4. Ναι, έχεις πάρει πολύ ωραίες και σαλάτες και όλα τα λοιπά. Εγώ θα τα πω γρήγορα, να μην κουράζουν τους ανθρώπους. Πήρα κι εγώ ασορτή, πήρα και κουκουρέτσι. Κουκουρέτσι είδα και το πήρα, ναι. Ήταν τελευταίο κομμάτι. Και ο μπαμπάς πήρε το άλλο κομμάτι του κουκουρετσιού. Το είδες ποιος το πήρε. Ο μπαμπάς ήταν λοιπόν. Η Αριάντη πήρε μερικές σαλάτες, άλλα πράγματα που θα έχει αυτό κι εγώ. Είναι starter, να το πούμε starter. Δεν είναι starter. Λοιπόν, με βγάζουν ένα βίντεο γιατί πήρε το δεύτερο βιάζο με τα γλυκά. Ο μπουφάς είναι φοβερός όσον αφορά τα γλυκά, είναι απίστευτος. Θα τα καταφέρεις. Είναι πολύ ωραία. Απλά δεν μπορούσε. Ναι, μπορεί. Later that same evening. Παιδιά, τώρα εμείς πάμε εδώ. Pool bar. Τώρα που φάγαμε, νομίζω ότι θα ανέβουμε. Ευτυχώς που έχουμε παιδιά ακόμα, γιατί τα δύο person τα έχω πάρει εγώ. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι νερά εδώ. Ωραία! Φοβερή θέα! Φοβερό pool bar! Σκανδαλιά! Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Καλό ποτά έχετε καλέ! Ε, για μην τα μάθω! O'clock, midnight. Κορίτσια, τι λέει το κρεβάτι? Ωραίο είναι, απλά δεν μας φτάνει κουβέρτα. Ναι. Είναι μικρή. Ναι, κάπως. Η αγκιά μου τραβάει. Κοιμηθείτε καλά, ξεκουραστείτε. Εντάξει, καληνύχτα σας.
Ο Big Boss. Τι λέει το κρεβάτι? Το κρεβάτι είναι πολύ μαλακό, πολύ ωραίο. Ωραία μαξιλάρια, τεράστια. Το ίδιο πρόβλημα όμως που έχω σε όλα τα κρεβάτια. Το έχω και εδώ. Παιδιά, δεν φαίνεται στην κάμερα. Φαίνεται. Το άλλο θέμα είναι ότι κάπου στη διαδρομή χάσαμε σχεδόν τα μισά μου ρούχα. Τα ξέχασα εγώ, τα ξέχασε η μαμά. Οπότε με βλέπετε με την ίδια μπλούζα που βγήκα. Sorry guys, δεν έχω άλλη. Κοιμήσου καλά, εντάξει. Αύριο θα δούμε και το πρωινό το ξενοδοχείο. Εντάξει. 5 αστέρων, να δούμε τώρα τι θα φάμε. The next morning. Ξεκίνησε η επόμενη μέρα και τώρα ξεκινήσαμε για να πάμε να φάμε πρωινό. Αν είπα μόνο για το πρωινό, γιατί τα πρωινά μπαφέ είναι τέλεια. Χυμή, παιδιά. Τι είναι αυτά? Γιαούρτια και άλλα γλυκάκια, χαλβάς. Φαίνονται νόστιμα όλα. Καρποζάκι, αλμυρά, όποιος θέλει, ψαράκια, γάβρος. Σαλάτες. Θέλεις σαλάτα? Λουκάνικα, μανιτάρια, νόστιμα πολύ. Άρτιμις τρώει τηγανίτες. Φρέσκες τηγανίτες, παιδιά, εξάλλου. Η Αριάννη τρώει ομλέτα. Ωραία παιδιά, το πρωί εγώ πάντα παίρνω κάτι γλυκό, αλλά πήρα και κάτι λίγο καλύτερο. Μπέικον και καρπούζι. Πήρα pancakes, bacon, καρπούζι, ένα μικρό μπισκότο και κρουασάν. Και εδώ πέρα πιστάσιο, πας και θέλω να το βοηθήσω κάπου. Εγώ πήρα αρχικά μία φέτα ψωμί με πάνω αυγό, μετά λίγα pancakes. Καλή μας όρεξη, παιδιά, και εγώ πήρα ομλέτες, σαλάτες, αυγά, λουκάνικα και τσίρο. Πήρα ψάρι, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Δεν ταιριάζει στο πιάτο μου, αλλά είναι πιτανόστιμο. Later. Τα κορίτσια έχουν πάει στα φουσκωτά. Περνάνε καλά ήδη από μόνες τους. Και είναι οι τελευταίες μας στιγμές στο Ίσλα. Πολύ ωραία περάσαμε, είναι πολύ όμορφο ξενοδοχείο. Και ανυπομονώ να πάμε να μείνουμε και 24 ώρες στο ξενοδοχείο που έχει μικρότερη βαθμολογία. Day 2. Φύγαμε από το πρώτο ξενοδοχείο και πάμε στο δεύτερο ξενοδοχείο. Εδώ θα ήθελα να σας πω κάτι, παιδιά. Ότι τα ξενοδοχεία στην περιοχή μας έχουν πάρα πολύ καλές βαθμολογίες. Γενικά όλα τα ξενοδοχεία που είναι στη θάλασσα έχουν φοβερές βαθμολογίες. Όμως επιλέξαμε αυτό που έχει τη μικρότερη. Παιδιά, σε αυτό το ξενοδοχείο, ένα από τα αρνητικά σχόλια που διαβάσαμε είναι ότι ενώ έχει πάρκινγκ, δεν φτάνει ποτέ για όλους και όλη την ώρα οι άνθρωποι παρκάρουν απ' έξω, δεν χωράνε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, το πάρκινγκ είναι λίγο γεμάτο. Για να κάνουμε μια γύρα να δούμε, θα βρούμε εμείς. Εδώ πίσω είχε. Πιστεύω πως βρήκαμε, Αλέκο. Βρήκαμε πάρκινγκ, παιδιά. Όχι, δεν χωράμε. Δεν χωράμε, πιστεύω χωράμε. Δεν χωράμε, γιατί θα είναι μισό αμάξι απ' έξω. Α, ναι. Προβληματικ. Και γι' αυτό έχουν παρκάρει τόσο πολύ στο δρόμο εδώ. Θα δυσκολευτούμε λίγο να βγούμε, αλλά... Εγώ πώς να βγω, μάτια μου? Σε θέλει, θα τα καταφέρεις. Όχι, δεν βγαίνω, εδώ είναι και μέλισσες και σφίγγες. Όχι, κάνει πίσω να βγω πρώτα. Και κάπως έτσι είναι σήμερα το πάρκινγκ μας, λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, ξέχασα τις παντόφλες μου στο άλλο ξενοδοχείο. Νομίζω θα περάσουμε φοβερά. Κι εγώ. Προς το παρόν δείχνει μια χαρά. Στο ξενοδοχείο δείχνει πολύ όμορφο. Μεγάλο. Και 70's εσύ, δική μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είσαι. A little longer than a few minutes later. Παιδιά, πήραμε τα κλειδιά. Το δωμάτιο μας είναι έτοιμο. Περιμένουμε να δούμε πώς είναι. Είναι μόνο για δύο άτομα. Φαντάζομαι τώρα, αν δεν το είχαμε δει, τώρα μπήκαμε όλοι τέσσερις και κολλήσαμε στο σανσέρ. Τι ωραία αρχή. Μην μ' αρέσει. Πεντακάθαρο, πολύ γλυκούτσικο. Σανσέρ έχουμε, να καθαρίζουμε τα χέρια έχουμε. Τι άλλο θέλουμε? Παιδιά, πολύ μοντέρνο σανσέρ θα έλεγα. Ναι, ωραίο είναι. Mm-hmm. Καθαρά, παιδιά, πάρα πολύ καθαρά. Τους βρήκαμε. Ελάτε εδώ γρήγορα, σας περιμένω. Τι λέτε να έχει γίνει? Δεν ξέρω. Αλήθεια τώρα. Όχι. Τρούμαξε καλή. Περάστε. Ωραία. Ανάβουμε φως. Πολύ ωραία. Ντους, τουαλέτα. Ωραίο. Νορμάλ. Ναι, ωραία είναι. Και μπαίνουμε. Μυρίζει χλωρίνη, ναι. Γυρί καθαριότητα. Και παιδιά, αυτό είναι το δωμάτιο που θα μείνουμε για 24 ώρες. Αλλά έχετε πολύ ωραία κρεβάτια, μονά παιδιά. Ντουλάπα και κοινό πάνω από την ντουλάπα. Μάλλον για βαλίτσες. Έχουμε και air condition. Έχουμε και air condition. Σημαντική παρατήρηση. Τηλεόραση έχουμε.
Ορίστε. Για να το ανοίξουμε το κονδύσιο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε τη θέα. Να δούμε τη θέα. Έτοιμες. Βουαλά. Ναι. Λοιπόν. Πολύ ωραία θέα. Εδώ είναι λίγο παλιά τα πατζούρια. Έχουμε καλύτερη θέα από το Hilton. Η θέα είναι πιο καλή από το Hilton σίγουρα. Έχουμε γείτονες. Τι λέει η θέα. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μια χαρά η θέα. Ωραία και η παραλία κάτω, δείχνει καθαρή. Έχει και το χώρο για να πίνεις το καφεδάκι σου, πολύ ωραίο. Η πισίνα που είναι. Είναι των 70's το ξενοδοχείο, φαίνεται και από τα πατζούρια και από τη διακορμουσιά τους πόρτες τότε. Δεν υπήρχαν πολλές ηχομονωτικές απειρετήσεις και τέτοια, αλλά δείχνει πολύ αξιοπρεπές και καθαρό. Εδώ μπορείτε να δείτε και το πάτωμα. Ας δούμε κάτι στο ψυγιάκι. Αν δεν έχει κάτι. Πολλά θέλεις. Τα σιδόνια είναι πολύ καθαρά. Δείχνουν πολύ ωραία τα μαξιλάρια. Έχετε ανοίξει το air condition, γιατί το έχω σκάσει. Δεν έχουμε ανοίξει το air condition, μπαμπά. Γιατί? Δεν το έχω ανοίξει. Ανοίγει. Δεν έχουμε air condition. Παιδιά, δεν δουλεύει το air condition. Αυτό θα είναι challenge. Όχι, μάλλον μας έχει δώσει λάθος αριθμό, γιατί λέει 125. Ελπίζω θα το φτιάξουμε το πρόβλημα, αλλιώς θα είναι challenge όντως χωρίς air condition. Ζεστό, δεν είμαστε αρκετά ζεστά. Οι τσετούλες μας δώσανε αρκετές για μπάνιο, για πισίνα μάλλον. Ω, σαμπούνι παιδιά έχουμε. Πάρα πολύ ωραία, έχουμε σαμπούνι και shower gel. Πολύ ωραία. Για τους τέσσερις σαμπούνι, χαρτί υγείας. Αξιοπρεπεστά αυτά. Καθαρά, παιδιά. Sanitized, πεντακάθαρα. Όντως, παιδιά, όντως πεντακάθαρα, μόνο να πω κάτι. Όντως. Πεντακάθαρα. Εδώ, να δούμε, μέσα. Α, κλόουν μέσα. Αυτό είναι το χρωματάκι μπες, γι' αυτό φαίνεται έτσι. Όχι, είναι πεντακάθαρα, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι. Λίγο εδώ είναι κάτι ξαπαράθυρο. Ελπίζω δεν είναι γείτονες μέσα. Επειδή δεν είναι και τουαλέτα εδώ, έτσι. One eternity later. Τώρα ήρθαμε να δοκιμάσουμε το condition, δεν ξέρουμε, το παίζουμε κορώνα γράμματα. Όχι. Πιθανότητα δεν έχουμε condition, παιδιά. Έχουμε βρει κανένα τηλέφωνο εδώ να καλέσουμε τη reception. Όχι. Θες και τηλέφωνο. Μου είπες να καλέσω. Έχεις. Μου είπε να... Κοσμοτέ. Η θάλασσα πάντως είναι πολύ ωραία. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. We are from Greece, δεν μας χαλάσει τίποτα. Εγώ δεν είμαι, εσείς είστε από εδώ, οπότε... Ζουζούνα, αντέχετε θερμοκρασίες, αντέξετε, θα αντέξετε. 15 minutes later. Δοκιμάζουμε διαφορετικά κομπιουτερακιά. Ναι. Few minutes later. Μπορούμε να αλλάξουμε δωμάτιο. Θα βρεθεί λύση, δεν μπορεί. Θα φάμε μια μισή ώρα σε ένα δωμάτιο λίγο ζεστό. Δεν πειράζει όμως, κάποια στιγμή θα ανακαλύψουμε εδώ τυχερό τηλεκοντρόλ και θα είμαστε ελεύθεροι να βγούμε έξω να κάνουμε ντουζ. Προς το παρόν, δροσιστείτε με τον υδρότα σας. A little longer than a few minutes later. Λοιπόν, τηλέφωνο δεν βρέθηκε. Wi-Fi δεν πιάνουμε. Περάστε! Μήπως είναι χαλασμένο το air condition. Όχι, όχι, δούλευα, αφού έκανα κόσμο στο δωμάτιο. A few minutes later. Here is Sparta! Το πολύ πολύ παιδιά είναι της περιοχής μας. Θα πάω σπίτι, θα μας φέρει σε νομιστήρα. Σας λέω να μείνουμε για να φάμε πρωινό μπαφέ. Πρωινό μπουφέ. Μας αρέσει να λέμε μπαφέ. Ναι, έχει μπαφέ, ναι ή όχι καλά. Μπουφέ έχει. 5 minutes later. Πείτε μου. 2 λεπτά, ετοιμάζουμε το δίπλα τετράγωνο, πάτε από εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah! Ναι, αλλά το δίπλα τσεκάραμα δουλεύει το εργοδίσιο. Θα πάμε τώρα σε άλλο δωμάτιο, παιδιά, στο διπλανό. Τέλεια. Για ό,τι και να γίνει, θα μείνουμε, απλά να έχουμε την άποψη και απλά να ξέρετε και για να φάμε το πρωινό παφέ. Καθαρή Ελληνίδα. Κάθε μέρα, όλο το χρόνο, ξυπνάει, πίνει ένα τσάκι, φεύγει σχολείο. Ούτε παξιμάδι. Μπαίνει στο ξενοδοχείο, πρέπει να φάει 7 πιάτα πρωινό παφέ. Προχωράμε. Ξανά εδώ. Ίδιο. Ωραία. Καλά νέα. Έχουμε τηλεκοντρόλ κοντίσιο. Έχουμε τηλέφωνο να καλέσουμε. Μηδέν. Ζούμε, ζούμε παιδιά. Κόλατο. Yeah.
Yeah, μπράβο, Αλέκο. Yeah, τα πήγαμε καλύτερα. Βασικά, ξέρετε τι, παιδιά. Ναι. Εγώ. Έχουμε και εδώ πέρα κάτι πινακάκια όμορφα, κοιτάξτε. Δεν το είχαμε και πριν. Όχι, δεν είχαμε εδώ. Ωραίο δωμάτιο. Έχουμε. Κοίτα να δει λίγο και πιο φάση εδώ, ψυγείο. Δεν έχει κάτι, αλλά έχουμε ψυγείο να βάλουμε κρύο νερό να έχουμε. Τουλάχιστον ό,τι θέλουμε να πάρουμε. Beverages. Λοιπόν, τηλεόραση. Πάμε. Τι θέα να δούμε αν είναι ίδιο. Τέλο πάντων. Και να ρωτήσουμε πάλι πού είναι η πισίνα. Πάμε εκεί πέρα που είναι όλοι οι άνθρωποι να πιούμε καφέ, να κατσιμπήσουμε κάτι και να βρούμε πισίνα. Πάμε. Πάμε. Ετοιμαζόμαστε. Ότι τώρα δεν έχουμε και γείτονε, οπότε μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Τι θε να πει τώρα, θα μιλάμε έτσι δηλαδή. Και έχουμε Earth News. Και τώρα ανακαλύψαμε, παιδιά, ότι έχουμε και θηρίδα ασφαλείας. A little longer than a few minutes later. Παιδιά, ήρθαμε. Ωραία. Ναι, όμως τι. Να δούμε που είναι η πισίνα όμως. Προσέχουμε. Φανταστικά, παιδιά, δεν έχει κόσμο καθόλου. Εδώ ψάχνουμε και βρίσκουμε όποια θες ξαπλώστρα, όποτε θέλεις. Κοίτα τι ωραία που είναι, παιδιά. Για την πισίνα, εμείς πατάμε όλοι like. Το εστιατόριο ήταν κλειστό, οπότε παραγγείλαμε κάποια snack. Αυτά που υπάρχουν τέτοια ώρα. Πήραμε κλαπ σάντουιτς, παιδιά. Πατάτες υπήρχαν, αλλά τζατζίκι ήταν εξαίρεση για την Αρτεμούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας αρέσει πολύ που σας δω ξενοδοχείο μας κάνανε τη χάρη να μας φέρουν κάτι που δεν υπήρχε για αυτή την περίοδο. Ναι. Καλή μας όρεξη και πάμε παραλία μετά. One hour later. Ψάχνει άρτημη για ξαπλώστρα. Παιδιά, η χαρά μας είναι απεριγραπτή, βρήκαμε ξαπλώστρες. Έχουμε το μυστικό μας πράκτορα στη θάλασσα, την Άρτεμ που παίζει με τα κύματα. Οπότε σαν τζακάλι ξεχύθηκε στις πρώτες ελεύθερες της απλώσεις και της πήρε. Meanwhile. Μου είπε κάποιος ότι απογόρεψαν να πηδάτε εδώ. Ναι, δεν το πολύ καλό, αλλά εντάξει. Συναχωρηθήκατε. Εγώ όχι, εμένα δεν πηδάει. Γενικά στην πισίνα. Αυτό είναι το νόημα στην πισίνα. Να πηδάς. Όχι. Δεν ξέρω τι. Στις περισσότερες πισίνες απαγορεύεται να πηδάς από πάνω. Λοιπόν, πάω να παίξω με τα κορίτσια μου, έχω φέρει μπαλάκι σε καγομπούν. Σιγά να σε αφήσουν εδώ πέρα, είναι πολύ σκληρός ο άνθρωπος εδώ που μας φυλάει. Αυτό θα είναι το παράνομο μπαλάκι της πισίνας. Few minutes later. Λοιπόν, επίσημα, οτιδήποτε διασκεδαστικό μπορούμε να κάνουμε, απαγορεύεται. Για μπορώ γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Κολυμπήστε, κύριε Αλέκο. Καλό σας κάνει. Πρέπει να βγάλω την απαγορευμένη παλάκη. Later that same evening. Παιδιά, έχει βγει κάτι κύματα και μόλις τώρα φύγαμε. Κάτι μου λέει ότι γουστάρισε εδώ πάρα πολύ. Ναι, έχει κύμα. Το μαλλί θα χτυμήσεις. Ναι, τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω και κάτι. Τώρα με την πισίνα σκεφτόμουν. Ο κύριος Ναυαγωστός ήταν πολύ σοβαρός, πολύ συνειδητοποιημένος και επαγγελματίας και μας έκοψε πολλές στιγμές διασκέδασης. Αλλά από την άλλη, ναι, η πισίνα είναι ένας χώρος που πρέπει να έχει αρχές, πρέπει να έχει κανόνες και μπράβο του. Αυτό θα ήθελα για οικογενειακές διακοπές, έναν άνθρωπο να ασχολείται. Το νερό θέλει προσοχή. Πάντα. Ώρα αναμονής. Να δούμε. Και ξεκινάει ο μπουφές. Σαλάτα. Με βοηθάει η Αριάδνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία, πίκλες και τέτοια, ρόσκι σαλάτα. Τι φάγανε τη ρόσκι σαλάτα. Καρπούζι θα μου βάλεις λίγο στο πλάι. Βάλε τη λιπάση καρπούζι στη μάνα σου. Ριζάκι βάλαμε. Αρακά σίγουρα δεν θέλω. Πολύ ωραία φαίνεται κρέας με σχόλα, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πω. Πολύ ωραία. Παιδιά, το μόνο που πήρα είναι καρπούζι. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν πολύ καλά. Είχα και εγώ, παιδιά. Πήρα λίγο σαλατούρα, πάστα και λίγο ριζάκι. Το κινηστό ψαράκι. Να, πήρε ψαράκι. Το εδώ. Μόλις ήρθε. Ωραίο το λεμονάτο, το μοσχαράκι. Πολύ ωραίο. Τελικά, παιδιά, έχουμε να πιούμε μόνο νερό. Αλλά και στο άλλο ξενοδοχείο, εμείς, παιδιά, ό,τι πίναμε παραγγείλαμε. Δεν υπάρχει διαφορά ιδιαίτερη εδώ. Λοιπόν, τρώμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά. Later. Αρτιμής, για δες λίγο στο ψυγείο, μήπως. Μας βάλανε τίποτα. Ρε μαμά, δεν έχει τίποτα, το έχουμε δει. Ωμιτζή, μαμά! Μαμά, μας έβαλε πράγματα! Ωμιτζή! Τέλειο! Σρεκ. Παιδιά, απλά και κάνουμε, πήγαμε στο πυρμάκι. Θέλεις να σας κεράσω κάτι ενδιαφέρον. Για κεράσε μας, μαμά. Με γλυκό ή αλμυρό. 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 Σας έχω ένα υπέροχο πακέτο, πατατακιά με γεύση μπίρας! Ναι! Λέεις Ιαπωνέζος και με γεύση μπίρα, πίνεις μπίρα, τρως μπίρα, πάρε μπίρα. Μ' άρεσε η Αριάδνη, την παπά θα μας δώσεις, όχι. Χωρίς αλκοπέ. Έχει γεύση ροδάκινο. Ναι!
Βασικά πιο πολύ με ροδάκι να πιάσει, παρά με πειρά. Ωραία παιδιά, πειρά είναι. Όντως έχει γεύση ροδάκινο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι όλα στα Ιαπωνέζικα. Είναι γλυκό και αλμυρό μαζί βασικά. Μπύρα ροδάκινο. Παιδιά πάμε στο επόμενο πριν το τσακίσουμε. Τι θέλετε, αλμυρό ή γλυκό? Γλυκό. Τώρα σταματά. Γλυκό, γλυκό. Λοιπόν, έχω ένα υπέροχο πακέτο με popcorn gingerbread. Είμαι πίσω και δοκιμάζω τελευταία. Αυτό είναι άδικο. Ω, μυρίζει κανέλα, δεν ξέρω πώς βάλω. Ωραία, μυρίζει. Νάτα. Να δοκιμάσω το ένα. Αχα. Κάνουμε taste taste. Μπόζε μου, Χριστούγεννα έρχεται αύριο. Έχω τα Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν σ' αρέσει. Μην μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα τι θα φάμε? Αλμυρό. Αλμυρό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ που θα σας αρέσει και είναι αλμυρό και είναι πάρα πολύ που δεν έχουμε φάει ποτέ και είναι πάλι popcorn αλλά χαλαπένιο τσένταρ! OMG, πόσα popcorn έχει εδώ! Δεν έχω να τα ανοίξω από τώρα, έχετε ανοίξει ήδη πράγματα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Μπούμ! Α, μπούμ! Χαλαπένιο τσάλ... χτσάλις δύο. Τσάλις, δεν θα το φτιάξω αυτά. Μη μου πεις. Ναι. Όχι! No! Και το σκεφτόμουν δηλαδή, λέω... Το κρατάμε για το σπίτι. Ναι, για movie night. 12 o'clock midnight. Ετοιμαζόμαστε για ύπνο. Πρώτο βράδυ για να κοιμηθούμε. Προς το παρόν είναι πολύ ωραίο το στρώμα και το μαξιλάρι λεπτό όπως μου αρέσει. Τα ποντάρια. Τα ποντάρια όπως πάντα βγαίνουν από τη γάμπα και κάτω έξω, αλλά εντάξει αυτό είναι σε όλα τα ξενοδοχεία. Πώς είστε κοριτσιά, βολευτήκατε? Ωραία το κρεβάτι. Ναι, βασικά τα κρεβάτια γενικά σε hotel είναι ολικά. Το δικό σου κρεβάτι, Αριάννη? Μια χαρά. Θέλω να πω ότι ανακαλύψαμε, λύσαμε και το μυστήριο με το air conditioner. Το 79 που δείχνει δεν είναι λάθος, είναι σε βαθμούς Fahrenheit για τους τουρίστες, οπότε εντάξει, μια χαρά δουλεύει. Καλέ, λίγο είπα, λίγο φώτισε με. Καλά, λούμος. Παιδιά, ετοιμαζόμαστε για ύπνο, σας ευχόμαστε καληνύχτα και θα τα πούμε το πρωί. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κλείστε τα λούμος. The next morning. Παιδιά καλημέρα. Κρεβάτι το βράδυ ήταν άνετα, αλλά έκανε πολύ θόρυβο. But the musical award ανήκει στον κύριο Αλέκο. Ακούσαμε σήμερα Beethoven. Και εγώ γυρίζω πολύ στον ύπνο μου. Τα καταφέραμε. Άνετο στρώμα, παιδιά, ίσιο, αλλά αυτό το ήχο. Φοβερά μαξιλάρια, αλλά αυτό εδώ μας πέθανε. Μας πέθανε. Αρτιμής, μπαφέ. Έχουμε χυμούλιδες. Ναι, όχι, φτάνει. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα τώρα. Έχει μόνο 2-3 γλυκά. Μόνο 3 γλυκά, πόσα θέλεις, 100? Τι είναι αυτό που δοκιμάς? Δεν έχω ιδέα. Οπότε μην μπαίνεις πολύ, μπορεί να μην σ' αρέσει. Ξέρω ότι θα μου αρέσει, γιατί νομίζω αρέσει κρίσπι. Θες άλλο? Άλλο ένα αυγό. Και αν μπορείς να μου βάλεις 2 λουκανικάκια. Μπέικον. Ναι. Και μπέικον παρακαλώ. Άρτιμις, πόσο γλυκά πήρες, καλή? Δεν είναι γλυκά, είναι πολύ μικρά κομματάκια. Βιταμίνες. Αριάντολα, έτοιμη? Ναι. Το γάλο έχουμε από πίσω. Αρτιμουλά. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κάτι. Είναι... Αυτά τα κομμάτια είναι σαν μια ολόκληρη μπουγάτσα. Άκουμε λίγο τώρα. Υπάρχουν... Υπάρχει πολύ ωραίο πρωινό. Αυγό τρως. Μπέικον τρως. Πάρε κάτι να φας. Θα πάρω μετά. Αμόρε γλυκατζού, μόρε γλυκατζού. Θέλεις να σου φέρω χυμό? Σ' αρέσει το πρωινό? Στο πρωινό δεν μπορείς να κάνεις και πολλά λάθη. Αυτά τα οποία ήθελα τα έχουνε. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχουνε και μου κατσούλα, μια χαρά. Να ήρθε και μπαμπάς με τους χυμούς. Υπάρχει και καφέ, παιδιά. Υπάρχει και νερό. Καλή μας όρεξη. Η εμπειρία τελείωσε και ήρθε η ώρα να πάμε στο σπίτι μας. Περάσαμε και στα δύο ξενοδοχεία φοβερά, όμως είχα διαφορετική τιμή και κάναμε διαφορετικά πράγματα. Γράψτε μας και εσείς κάτω στα σχόλια ποιο προτιμάτε εσείς από τα δύο. Περνάστε τέλεια σε όπου και να πάτε. Φτάνει να είστε μαζί με τους αγαπημένους σας. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δω το βίντεο μας στο τέλος. Μείνετε μαζί μας, σας αγαπάμε. Bye! Τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας. Always stay hotel. Γεια σας.